Πολύ ωραία. Καλησπέρα σε όλους. Σε ένα μεσοβδόμαδο brown bag του Συλλόγου. Θα σας πω λίγα λογάκια για το Σύλλογο καταρχήν και μετά θα δώσω τη σκυταλή στον φανταστικό μας σημερινό παρουσιαστή, τον Γιάννη. Ο Σύλλογος Τεχνολογίας, λοιπόν, για όσους δεν έχουν ξαναπαρακολουθήσει, ο Σύλλογος Τεχνολογίας Θράκης, είναι ένας μη κερδοσκοπικός σύλλογος που ιδρύθηκε το 2017 στην Αλεξανδρούπολη. Έχει ιδρυτικά μέλη ενθουσιώδεις χρήστες της τεχνολογίας, επαγγελματίες και ερασιτέχνες και κάνουμε μια σειρά από δραστηριότητες που έχουν σκοπό την προώθηση της τεχνολογίας στην τοπική κοινωνία της πόλης μας, τη διασύνδεση του Πανεπιστημίου, των επιχειρήσεων και γενικά των τεχνολογικών φορέων της περιοχής με την κοινωνία, συνέργειες, καθοδήγηση, mentoring στα μέλη αλλά και στους φίλους του συλλόγους και σε τεχνικά θέματα και σε εργασιακά. Και κυρίως είναι ένας χώρος για παραγωγή και ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών, απόψεων, όλα σε σχέση με τις τεχνολογίες πληροφορικής και την τεχνολογία γενικότερα. Έχουμε κάνει μια σειρά από δράσεις, όχι μόνο εκπαιδευτικού περιεχομένου, αλλά και σαν μικρά εργαστήρια, κάποιες κατασκευές, κάποιες προσφορές στο Δήμο. Εάν σας ενδιαφέρει να δείτε περισσότερα για τη δραστηριότητα του Συλλόγου, μπορείτε να μπείτε στο site μας. Πρέπει να αλλάξουμε και αυτό το link. Στο steth.gr ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email ή να περάσετε μια βόλτα από τα γραφεία του Συλλόγου. Πες το σωστό link. Το σωστό link είναι www.steth.gr. Ναι, είχαμε δύο domains, τώρα τα έχουμε απλοποιήσει. Στη σημερινή παρουσίαση έχουμε τον Γιάννη τον Μπουρκέλη, που είναι και ο φοβερός μας πρόεδρος παράλληλα αυτή την περίοδο, και θα μας μιλήσει για ένα από τα μεγάλα του ενδιαφέροντα που είναι τα τελευταία 1,5 χρόνο, τον τελευταίο 1,5 χρόνο, η Flutter, μια cross-platform γλώσσα προγραμματισμού, στην οποία έχει εντρυφήσει και θα μας μιλήσει συγκεκριμένα για το πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα user interface, ένα login form, που είναι κάτι που όλοι σκοντάφτουμε πάνω σε αυτό όποτε ξεκινάμε να φτιάξουμε μια καινούργια εφαρμογή. Αυτά από μένα. Γιάννη, η σκηνή είναι δική σου. Ευχαριστώ, Γιάννη. Καλησπέρα και από μένα. Θα αρχίσω από το τέλος. Να κάνω share λίγο πρώτα την οθόνη μου. Okay. Λοιπόν, βλέπετε την οθόνη μου? Ναι. Ωραία. Αυτό το οποίο θα φτιάξουμε είναι αυτό που έχω εδώ δεξιά. Είναι ένα login screen, τρέχει τώρα σε έναν emulator, σε έναν Android emulator. Είναι ουσιαστικά η οθόνη, ένας τρόπος σχεδιασμού μιας οθόνης εισαγωγικής για πολλών ειδών εφαρμογές που χρειάζεται να διαχειριστούν χρήστες. Ειδικά όσοι έχουν στις περισσότερες εφαρμογές που έχουν να κάνουν με social media, με χρήση βιβλιοθηκών, με πράγματα που υπάρχουν πολλοί άνθρωποι μέσα και σχολιάζουν και συμμετέχουν κάπου, χρειάζεται διαχείριση χρηστών και εγγραφή. Αυτή η οθόνη πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένη, όμορφη και να ανταποκρίνεται και σε κάποια standards που έχει η κάθε πλατφόρμα. Αυτά μπορείτε να τα δείτε, είναι δημοσιευμένα. Το κάθε λειτουργικό έχει τα λεγόμενα User Interface Guidelines. Ψάχνοντας έτσι, ας πούμε για Windows, για iOS, για Mac, θα βρείτε έτσι πάρα πολύ καλό documentation για το πώς πρέπει να είναι τα χρώματα, οι γραμματοσειρές, τα κουμπιά, η στήχηση που πρέπει να έχουν μεταξύ τους και πολλά άλλα πράγματα που εκεί πέρα αναλύονται έτσι πολύ καλά.
Αυτό τώρα που θα φτιάξουμε, δείτε τι είναι. Τον mouse pointer όταν τον κουνάω εδώ μπορείτε να το βλέπετε, που τώρα που το γυρνάω γύρω από το εικονίδιο. Ναι, θα με τα κανονικά. Ναι, μια χαρά. Ωραία. Για να δείχνω λίγο έτσι με αυτό. Λοιπόν, θα υπάρχει λοιπόν το λογότυπο της εφαρμογής, το επάνω μέρος, ένας εισαγωγικός τίτλος, αν θέλουμε το βάζουμε, αν δεν θέλουμε δεν το βάζουμε, δύο πεδία από κάτω. Το ένα είναι για να συμπληρώνει ο χρήστης το email του και το άλλο είναι για να συμπληρώνει το password. Κοιτάξτε τι ωραίο animation έχει. Όταν δεν έχει το focus επάνω, δείχνει, δεν χρειάζεται δηλαδή να καταλαμβάνουμε χώρο, γιατί ο χώρος, ειδικά στις συσκευές που έχουν περιορισμένη οθόνη, όπως είναι τα κινητά, είναι πολύ σημαντικός για να μπορούμε να χωρέσουμε όσο πιο πολύ πληροφορία μπορούμε. Οπότε δεν υπάρχει το κλασικό label από πάνω, που να λέει email. Το βάζουμε το label μέσα στο text box, όπως και το password. Και όταν ο χρήστης κάνει επάνω focus στο email, με ένα ωραίο animation φεύγει το label και ανεβαίνει εδώ πέρα πάνω. Το ίδιο και για το password. Φυσικά υπάρχουν εικονίδια. Το password εδώ από αριστερά έχει αυτό το εικονίδιο με την κλειδαριά και δίπλα έχει αυτό εδώ το ματάκι, που όταν γράφεις ένα κωδικό, έτσι το έχω εγώ πατημένο, αν το πατήσεις, σου δείχνει τι έχεις γράψει. Αν το ξαναπατήσεις, το κρύβει. Πατώντας το login, ο χρήστης συνδέεται στην εφαρμογή που έχουμε. Εάν έχει ξεχάσει το password του, βάζουμε εδώ ένα ωραίο κουμπάκι που το πατάει και τον πηγαίνει σε άλλη οθόνη για να δημιουργηθεί καινούριο password ή να το θυμίσει αναλόγως. Και από κάτω, αν δεν έχει λογαριασμό και είναι πρώτη φορά που ανοίγει την εφαρμογή, υπάρχει ένα κουμπί που λέει Create Account. Λοιπόν, αυτό εδώ για να το υλοποιήσουμε. Υπάρχουν φυσικά διάφοροι τρόποι. Σήμερα θα το δούμε στην παρουσίαση που θα κάνω με το Flutter, το οποίο με έχει σχεδόν εντυπωσιάσει με τον τρόπο που διαχειρίζεται το layout σε σχέση με άλλα πράγματα που έχω χρησιμοποιήσει στο παρελθόν. Και όσοι δεν έχετε ασχοληθεί ειδικά με τον τρόπο που σχεδιάζονται τα user interface στο Flutter, θα σας φανεί στην αρχή λίγο έτσι περίεργο, όπως μου είχε φανεί και εμένα. Την πρώτη φορά μάλιστα το παράτησα και το έπιασα μετά από περίπου ένα χρόνο ξανά. Και αργότερα κατάλαβα έτσι πόσο ωραία έχουν πιάσει έτσι το νόημα στο σχεδιασμό των user interfaces. Λοιπόν, θα πάρουμε τα πράγματα τώρα από την αρχή. Εδώ ήταν το τέλος. Πού θα καταλήξουμε. Και θα το φτιάξουμε αυτή την εφαρμογή, την οθόνη εισόδου, βήμα-βήμα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από εδώ, από το terminal. Πριν πω αυτό, έχω ανεβάσει πριν από λίγο, εδώ, στο repository το δικό μου, θα το ανεβάσω και στο σύλλογο, στο site του συλλόγου, στο steth.gr. Αν μπει κάποιος εδώ στο GitHub, Γιάννης Μπουρκέλης, κάθετος, Flutter, login screen, μπορεί να κάνει και clone τον κώδικα, αν θέλει να το δει όλο. Λοιπόν, πάμε πίσω εδώ. Flutter, από το 0. Πώς φτιάχνουμε ένα project. Εννοείται ότι έχετε εγκαταστήσει το framework, γιατί θέλει τον χρόνο του, δεν θα τα δείξω αυτά τώρα. Έχει αναλυτικές οδηγίες. Λοιπόν, πρέπει να εγκαταστήσετε το Flutter SDK. Και εγώ χρησιμοποιώ σαν editor το VS Code, που είναι και τα δύο, που είναι open source. Λοιπόν, είμαι στο φάκελο projects, με το ls εννοείται ότι είναι η λίστα των αρχείων. Θα φτιάξω ένα directory, θα βάλω μέσα την εφαρμογή που θα φτιάξουμε, θα ονομάσω Flutter login screen. Μπαίνω μέσα. Και εδώ, η εντολή που φτιάχνουμε ένα project στο Flutter είναι Flutter Create και το όνομα της εφαρμογής που θα φτιάξουμε. Λοιπόν, Flutter Login Screen.
Αυτό ανοίξω λίγο ακόμα για να μην κάνει wrap. Λοιπόν, αυτό. Enter. Έτοιμο. Λοιπόν. Επίτηδες, έχω το δείχνω από εδώ για να δείτε και με command line πώς εύκολα φτιάχνεις το σκελετό μιας εφαρμογής στο Flutter. Μπορείς φυσικά και μέσα από το Visual Studio Code, το VS Code, να το φτιάξεις με το γραφικό περιβάλλον, θα πάμε εκεί, αλλά μπορεί πολύ εύκολα να γίνει και εδώ. Εδώ λοιπόν με την εντολή που έγραψα πριν, αυτή είναι εδώ, Flutter Create, Flutter Logic Screen, δημιουργεί αυτό το project, μας φτιάχνει εδώ και τον φάκελο εδώ πέρα, Flutter Logic Screen, θα μπω εδώ μέσα και μας λέει κιόλας ότι για να το τρέξουμε, να κάνουμε CD, να πούμε στο φάκελο και να γράψουμε Flutter Run. Για να πούμε στο φάκελο, εδώ πέρα, Flutter Logic Screen, εδώ βλέπουμε τα αρχεία, τα διάφορα αρχεία που μας φτιάχνει. Και μάλιστα είναι για τα διάφορα λειτουργικά που υποστηρίζει, για Linux, για Web, για Windows, για Mac OS, για Android, iOS. Και εδώ αν γράψουμε Flutter Run, μας λέει, θα ξεκινήσει να κάνει compile. Σαν default τώρα, επειδή δεν το έχω δώσει σε τι πλατφόρμα, κάνει σε Android, που το έχω ανοιχτό και τρέχει κιόλας εδώ δεξιά, στον emulator. Και θα μας τρέξει την εφαρμογή του Flutter. Ένα σκελετό αυτό είναι, της μιας σχεδόν άδειας εφαρμογής. Έχει ένα κουμπί εδώ πέρα κάτω, το οποίο πατώντας το, αυξάνει ένα counter εδώ στη μέση, κάθε φορά που το πατάω. Λοιπόν, από εδώ τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε και να φτιάξουμε το login screen. Λοιπόν, πώς γίνεται αυτό, θα πατήσω Ctrl-C λίγο να... Εδώ από τον emulator, από εδώ. Τώρα, είμαστε στο φάκελο που είναι το project. Στο VS Code υπάρχει μια πολύ ωραία εντολή, ένα shortcut, γράφοντας απλά code και τελεία. Μας ανοίγει το VS Code μέσα σε αυτό το project που είμαστε, στο Flutter. Λοιπόν, πατάω Enter. Τέλεια. Λοιπόν. Ανοίγει το VS Code. Θα το ανοίξω εδώ έτσι. Να κάνω και hide εδώ το Teams που μου βγάζει την ειδοποίηση. Λοιπόν, βλέπω λοιπόν εδώ αριστερά, εδώ, τη δομή που έχει ένα project στο Flutter. Αυτή τη στιγμή όλα τα project στο Flutter έχουν αυτή την ιεραρχία των φακέλων. Εμάς μας ενδιαφέρει ο κώδικας μας, ο πηγαίος, μπαίνει μέσα στο φάκελο lib. Και αυτό γιατί είναι cross-platform κώδικας, αργότερα θα γίνει αυτός compile και θα μπει στον κάθε φάκελο, θα τα κάνει το Flutter μόνο του, στον Android, στο iOS, μέσα στο φάκελο build δηλαδή. Λοιπόν, εμείς θα ασχοληθούμε με το φάκελο lib εδώ. Η εφαρμογή που βλέπουμε εδώ δεξιά, εδώ, ο κώδικας της όλος είναι αυτός εδώ. Αυτό εδώ έχει φτιάξει το Flutter για μας. Με αυτή την εισαγωγική εφαρμογή που φτιάχνουμε, το Flutter Create. Θα σας πω δύο πράγματα λίγο τι έχει κάνει, για να πάμε μετά να θα τα σβήσω αυτά, για να ξεκινήσουμε το login screen από την αρχή. Λοιπόν, εδώ το import που γράφει, ουσιαστικά μας λέει ότι τα widgets που θα χρησιμοποιήσει είναι από την βιβλιοθήκη Material. Θα μοιάζουν δηλαδή κυρίως με το user interface του Android. Το main είναι η είσοδος του προγράμματος μας και ουσιαστικά εδώ τρέχει, δημιουργεί ένα instance μιας κλάσης, της MyApp, που είναι εδώ πιο κάτω, και η οποία περιέχει τον κώδικα για το user interface. Λοιπόν, για να δούμε τι κάνει εδώ. Αυτό είναι... αυτές οι σελίδες κάνουν extend το stateless widget ή το stateful widget. Μπορείτε να δείτε έτσι αναλυτικά τι είναι, γιατί έχει μεγάλη... θέλει αρκετό χρόνο για να καταλάβετε ακριβώς τι κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά
Αυτό που χρειάζεται να ξέρουμε είναι ότι όλα στο Flutter, αυτό, στο user interface ειδικά, είναι όλα widgets ή controls κάποια, κάποιοι που τα έχουν χρησιμοποιήσει σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού. Κάθε widget έχει μία function, καλείται, που λέγεται build, η οποία δημιουργεί το user interface της. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, φτιάχνει μία material, είναι το theme, αυτό δηλαδή που κάνει τα controls εδώ που φαίνονται στρογγυλεμένα, τους δίνει ένα χρώμα, και αυτό το widget ουσιαστικά καλεί, δημιουργεί ένα instance, και στον constructor ουσιαστικά της κλάσης, εδώ άμα δείτε, καλεί, θέτει κάποιες τιμές, δίνει ένα τίτλο, δίνει ένα theme, ένα χρώμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι αυτό το MOV, που φαίνεται και η μπάρα μας πάνω και κάτω. Και ο τίτλος που έχει η εφαρμογή. Θα κάνω λίγο run, γιατί τώρα εδώ τρέχει από τον terminal που το έτρεξα πριν, να δούμε αν είμαστε καλά. Θα φτιάξω ένα launch.json file, θα το ονομάσω αυτό debug. Δεν είναι απαραίτητο, αλλά εμένα μου αρέσει για να το ξεχωρίζω εδώ πάνω στο run που έχει. Και θα πατήσω εκτέλεση, για να το δω λίγο να εκτελείται από εδώ. Ωραία. Λοιπόν. Εδώ είναι ο τίτλος. Demo page. Άμα το αλλάξω και γράψω OK, κάνω save, βλέπετε αμέσως στον emulator ό,τι κάνω εδώ το δείχνει και εδώ πέρα πάνω κατευθείαν. Οπότε έχουμε άμεση απεικόνιση του τι σχεδιάζουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί το user interface δεν το φτιάχνουμε με designer, με drag and drop, όπως μπορεί να έχουν συνηθίσει κάποιοι σε άλλες πλατφόρμες, αλλά όλο το user interface είναι με κώδικα. Οπότε θέλουμε, μας βοηθάει πάρα πολύ να έχουμε άμεση απεικόνιση στο τι κάνουμε. Λοιπόν, σβήνω αυτό το OK που έγραψα επάνω. Λοιπόν, αυτό δημιουργεί ένα instance της homepage, η οποία είναι ένα stateful widget, homepage. Και εδώ πάλι, εντάξει, δεν χρειάζεται να δούμε τις λεπτομέρειες με τον counter και τα λοιπά. Φτιάχνει εδώ ένα widget και έχει τα διάφορα τα κουμπιά και τα text που έχει εδώ και τα λοιπά. Λοιπόν, εμείς δεν θα το χρησιμοποιήσουμε αυτό. Θα φτιάξουμε μία άδεια login screen. Οπότε πάμε εδώ πέρα πάνω, εδώ, στον Explorer μας. Και θα φτιάξω το login view. Στην Flutter οι οθόνες, οι διαφορετικές, τις ονομάζει view, views. Οπότε θα κάνω εδώ new file. Θα φτιάξω ένα αρχείο login view.dart. Είναι σημαντικό να βάζουμε την επέκταση του αρχείου πάντα δίπλα. Θα γράψω st. Εγώ χρησιμοποιώ κάποια shortcuts εδώ πέρα που μου τα έχει έτοιμα. Έχω δηλαδή ένα stateful widget. Η οθόνη μου είναι ένα stateful widget. Ωραία. Θα δώσω ένα όνομα. Ωραία. Αυτό τι είναι τώρα? Είναι το user interface μας, ουσιαστικά αυτό που έχουμε μέχρι στιγμής. Αυτό το κομμάτι μας ενδιαφέρει, το build, γιατί αυτή η οθόνη δημιουργείται μέσα σε αυτό το function και φτιάχνει ένα placeholder, ουσιαστικά ένα χ θα κάνει τώρα. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα πούμε τώρα στην εκκίνηση της εφαρμογής να ξεκινήσει από το login view, όχι από αυτό με το counter που μας έχει τώρα εδώ. Οπότε πάω στο main που ήμασταν πριν. Πάω εδώ κάτω, εδώ, είμαστε, λοιπόν, εδώ. Ας το πάρω από την αρχή, είμαστε main, φτιάχνει ένα instance του MyApp, το MyApp θέτει εδώ τα theme και τα λοιπά, και μας λέει ότι το home είναι my home page. Στη συγκεκριμένη περίπτωση σε εμάς θα είναι η καινούργια login φόρμα που έφτιαξε, είναι το login που έφτιαξα, ποιο δεν παίρνει κάτι μέσα. Κάνω και include από εδώ και πατάω save και βλέπουμε ένα ωραίο το user interface από δεξιά με το χ
Και πάνω έτσι έχει και μια ταμπελίτσα που μας λέει ότι είναι debug. Ωραία, πάμε πίσω στο login view εδώ που ήμασταν πριν. Αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε, θα το έχω εδώ αριστερά. Έχω ένα screenshot για να βλέπουμε που είμαστε. Είναι το εικονίδιο που είπαμε, το κείμενο, τα text boxes, τα δύο, ένα κουμπί, δύο, τρία και ένα separator εδώ πέρα ανάμεσα που διαχωρίζει έτσι όμορφα τα κουμπιά. Θα ξεκινήσω έτσι φτιάχνοντας το welcome to super duper app που έχει εδώ το text, πώς το γράφουμε δηλαδή στο Flutter. Σβήνω αυτό το placeholder που έχει εδώ. Και από text. Welcome to και save. Ωραία. Αυτό το ωραίο της υπόθεσης είναι, όσοι έχετε και εμπειρία έτσι με προγραμματισμό, θα το καταλάβετε ακόμα καλύτερα, ότι ουσιαστικά έχω φτιάξει μια καινούργια κλάση εδώ πέρα και δεν χρειάστηκε να κάνω stop στον κώδικα και να τον ξαναρχίσω. Είμαι στο debug season που ξεκίνησα από πριν. Έφτιαξα καινούργια κλάση, το SDK μας εδώ, το Flutter, το έχει καταλάβει, την έχει φορτώσει. Κάναμε instances κλάσεις και φτιάξαμε εδώ, βάλαμε το πρώτο text box, χωρίς να σταματήσουμε τον κώδικα, χωρίς να κάνουμε δηλαδή εδώ run ή refresh ή οτιδήποτε. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και αρκετά καινοτόμο κιόλας, σαν δυνατότητα που το έχουν κάνει. Λοιπόν, αυτό το text τώρα δεν έχει κανένα theme. Χρησιμοποιεί ένα default εδώ με αυτά τα κόκκινα χρώματα. Θέλουμε να το κάνουμε να φαίνεται έτσι πιο ωραίο. Για να γίνει αυτό, πρέπει να βάλουμε το text μέσα σε ένα scaffold. Αυτό γίνεται. Πατάω πάντα εδώ, δίπλα εδώ στην λάμπα που έχει, που μας βοηθάει το VS Code με αυτό. Wrap with widget, γράφω το scaffold. Και αντί για child, το scaffold έχει ένα property, λέγεται body. Σώζω, το βάζει εδώ τέρμα πάνω, το κειμενάκι. Και εδώ θέλουμε να δώσουμε και ένα, το background, αν δείτε εδώ, είναι γκρι. Να του πούμε ότι θέλουμε να έχει ένα γκρι background, αυτό εδώ. Λοιπόν, οπότε θα γράψω εδώ background color. Color. RGB. Το έχω εγώ σημειωμένο αυτό, ξέρω ποιο είναι το green, το 255, 39, 39, 39. Save. Για το const. Okay. Τα const που βάζω βοηθάνε το framework, γι' αυτό μου τα έχει υπογραμμισμένα. Στο scaffold δεν θα βάλω, γιατί δεν θα χρειαστεί αργότερα. Γιατί βοηθάει το user interface να κάνει rebuild πιο γρήγορα. Τα βάζω αυτά. Λοιπόν, έχει βάλει τώρα green background και εδώ πέρα πάνω πολύ αχνά φαίνεται το super duper app που έγραψα πριν. Οπότε εμείς τώρα αυτό πρέπει να το φτιάξουμε λίγο καλύτερα. Να το κάνουμε δηλαδή άσπρο και με μεγαλύτερα γράμματα. Το για να γίνει, πάμε εδώ στο text που ήμασταν πριν, κάνουμε κόμμα. Κάθε text widget, αν βάλω το mouse pointer επάνω, όταν βλέπετε ότι έχει διάφορα properties που μας ενδιαφέρουν. Εδώ το text style μας ενδιαφέρει κυρίως. Στο documentation μπορείτε να δείτε τι κάνει το καθένα. Έχει διάφορα πώς αναδιπλώνεται όταν δεν χωράει, πόσες σειρές θα έχει σε maximum, 1, 2, 3, τι χρώμα θα έχει, το string είναι το κείμενο που γράψαμε. Οπότε εδώ θέλω ένα style, το οποίο είναι text style. Θέλουμε font να είναι size
Λοιπόν, το font size που θέλουμε να έχει είναι 27, αν δεν κάνω λάθος, 27. Και θέλουμε να είναι και άσπρο, οπότε θα πούμε color. colors.white και save. Ωραία. Κάναμε άσπρο. Μεγαλύτερα γράμματα. Αλλά είναι τέρμα πάνω. Εμείς θέλουμε όλα να είναι εδώ ωραία κεντραρισμένα. Όλα τα controls που θα βάλουμε. Για να το κάνουμε αυτό, χρησιμοποιούμε ένα άλλο widget που λέγεται Align. Θα το βάλω εδώ, στο text. Από εδώ. Wrap with widget. Line. Save. Τέλεια. Το βάλεις στο κέντρο. Αυτά τώρα που βάζω εγώ τα widgets, τα ξέρω απ' έξω, αλλά αν πάτε εδώ, στο documentation του Flutter, θα δούμε εδώ μετά για τα layouts κάποια πράγματα. Για να δω, είναι εδώ το align. Ωραία. Το align widget, αν το ανοίξω, μας λέει εδώ ακριβώς, έχει ένα βιντεάκι, τι κάνει. Λέει ότι το widget, ό,τι widget έχει μέσα, τα κεντράρει μέσα στο χώρο του. Έτσι. Λοιπόν, και εδώ έχει παραδείγματα με κώδικα, έχει διάφορα πράγματα που μπορείτε να δείτε. Λοιπόν, το κλείνω αυτό. Θα έρθουμε μετά εδώ πιο κάτω. Ωραία. Τώρα θα βάλουμε την εικόνα από πάνω, που θα είναι το λογότυπο. Για να το κάνουμε αυτό, για να προσθέσουμε δηλαδή εικόνες σε ένα Flutter project, πρέπει να είναι assets τα λεγόμενα αυτά, οι εικόνες, τα fonts, πρέπει να τα ορίσουμε στο Flutter. Λοιπόν, πώς γίνεται αυτό? Για να βάλουμε δηλαδή ένα image που θέλουμε εδώ πάνω από το κείμενο. Θα πάω, θα φτιάξω ένα folder, θα το ονομάσω assets. Εδώ μέσα έψω άλλο ένα folder, θα ονομάσω images. Αυτό το κάνετε, το δίνετε ό,τι όνομα θέλετε εσείς, έτσι. Εγώ προτιμώ αυτό, είναι και κάπως στάνταρτ αυτός ο τρόπος ονομασίας των φακέλων. Αλλά εννοείται ότι όπως θέλετε θα τα κάνετε αυτά εσείς. Και εδώ μέσα στο images θα βάλω το λογότυπο της εφαρμογής. Λοιπόν, πάω εδώ στο file manager μου, που είναι. Λοιπόν, εδώ. Εδώ το έχω. Το Flutter logo είναι αυτό εδώ. Θα το κάνω drag and drop από εδώ και θα το βάλω μέσα στο φάκελο images. Ωραία. Το VS Code μας κάνει και ωραία preview έτσι τα images που έχουμε. Το βλέπουμε εδώ και το path που το έχει. Και το άλλο σημαντικό σημείο που πρέπει να αλλάξουμε τον κώδικα μας για να φορτωθούν τα assets πλέον στην εφαρμογή είναι το pub spec, το αρχείο. Λοιπόν, πατάω Ctrl P για να το βρω. Spec, YAML. Εδώ έχει διάφορα πράγματα, έχει τις βιβλιοθήκες που φορτώνονται και πολλά άλλα. Το χρησιμοποιούμε πολύ συχνά αυτό το αρχείο. Θα πάω εδώ εγώ κάτω στα comments. Μας λέει εδώ, ότι για να βάλουμε assets στην εφαρμογή μας, θα πρέπει να φτιάξουμε ένα φάκελο μέσα που να τα περιέχει και να κάνουμε uncomment εδώ πέρα τον κώδικα, όπως να φτιάξουμε κάτι σαν αυτό. Λοιπόν, οπότε, θα γράψω εδώ assets, αυτό που μου λέει, και από κάτω, παύλα, κενό, ότι οι εικόνες μας όλες είναι στο φάκελο assets, κάθετος, images, κάθετος. Έτσι, εδώ μέσα θα τις βρίσκει.
Save. Ωραία. Πάω τώρα πίσω στο login view που ήμασταν. Εδώ. Λοιπόν, για να μπορέσω να τοποθετήσω controls το ένα κάτω από το άλλο, επειδή εδώ έχουμε να κάνουμε με declarative, είπαμε, user interface, δεν λέμε δηλαδή, εσύ θα τοποθετηθείς σε αυτές τις συντεταγμένες, σε αυτό το σημείο. Χρησιμοποιούμε πάντα widgets και βάζουμε το ένα πάντα μέσα στο άλλο. Για τη συγκεκριμένη διάταξη θα χρησιμοποιήσουμε το column widget, το οποίο τι κάνει. Έχει σαν παιδιά του άλλα widgets, στη συγκεκριμένη περίπτωση θα έχει την εικόνα, θα έχει το text box, θα έχει αυτή τη φόρμα, θα έχει τα κουμπιά. Δηλαδή είναι μία ιεραρχία controls, widgets, το ένα κάτω από το άλλο. Το documentation σχετικά με το columns υπάρχει εδώ στο Flutter. Είναι εδώ, στα multi-child layouts. Ποια layouts, δηλαδή, παίρνουν πολλά widgets μέσα. Θα το ανοίξω. Και εδώ μας λέει τι κάνει. Το widget λέει, εμφανίζει τα παιδιά, τα άλλα widgets που έχει μέσα, κάθετα, το ένα κάτω από το άλλο. Λοιπόν, και έχει εδώ παραδείγματα, τα οποία μπορείτε να δείτε. Λοιπόν, πάμε εδώ. Άρα, εδώ έχουμε το text. Επειδή εδώ θέλουμε να εμπεριέχεται μέσα σε ένα column, πατάμε εδώ τη λαμπίτσα που έχει εδώ. Μας το έχει εδώ έτοιμο, προτινόμενο, τα πιο συχνά, wrap with column, λέει. Το αυτό, το σώζω. Μας το πήγε ξανά πάνω, δεν πειράζει, θα το φτιάξουμε αυτό μετά. Και βάζουμε εδώ, έχει children το column. Children. Αυτή τη στιγμή έχει ένα παιδί εδώ. Μόνο αυτό το widget. Είναι ένα array ουσιαστικά, το οποίο το έχει μέσα σε αυτές τις αγγείλες, εδώ και εδώ. Εδώ βάζουμε λοιπόν το άλλο μας, το widget, το image. Οπότε γράφω image. Θα χρησιμοποιήσω το asset image, widget. Θα του δώσω το όνομα του asset, κατευθείαν. Δηλαδή, είναι assets, για να το δω λίγο αυτό. Ναι. PNG. Πάμε εδώ. Ωραία. Λοιπόν, ας βάλω εδώ και τα const που θέλει για να φύγουν. Να βάλω const εδώ modifiers που θέλει για να φύγει η διόρθωση. Τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Εικονίδιο, εφαρμογής, text από κάτω. Φτιάχνουμε σιγά σιγά αυτό το user interface. Λοιπόν, θέλετε κάτι, κάποια ερώτηση έτσι προς το παρόν. Μπορείτε, αν θέλετε κάτι, να μου λέτε. Γιατί είναι και αρκετά πολύπλοκο, όσο και έτσι ωραίο να το έχουν φτιάξει εδώ στο Flutter. Οπότε, αν κάτι δεν καταλαβαίνετε, θέλετε κάποια διευκρίνηση, ευχαρίστω. Μια απλή ερώτηση από μένα. Ναι. Εάν αλλάξει το orientation, τώρα το έχεις κατακόρυφα, ναι, το κινητό. Επειδή τα έχεις κάνει align, υποθέτω κεντραρισμένα, πάλι column, πάλι τα παιδιά από κάτω, πάλι όμορφο θα είναι, σωστά? Μάλλον, για να δούμε. Από εδώ, στον emulator, έχει τα δύο τα κουμπάκια που αλλάζει το orientation του emulator. Ας το κάνω έτσι. Να δούμε. Όχι, δεν το αλλάζει. Πάντως, σε φυσική συσκευή που το έχω δει, ίσως να είναι locked εδώ από default. Τέλος πάντων.
Κρατάει το orientation και τα φτιάχνει ωραία, δηλαδή τα κρατάει κενταρισμένα. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο άλλο setting που μπορούμε να το ενεργοποιήσουμε αυτό εδώ. Άρα είναι responsive αυτό από την αρχή ή πρέπει να γράψεις κώδικα για να γίνει? Είναι responsive από την αρχή. Γιατί κατά βάση ο Νασίμ μάλλον αυτό εννοούσε. Είναι responsive. Όταν το γυρνάς, παίρνει τις διαστάσεις της οθόνης και τα βάζει στη θέση τους αυτά. Με τον τρόπο που θα το κάνουμε. Έτσι. Συγγνώμη που διακόπτω. Είναι σίγουρα κλειδωμένη η περιστροφή οθόνης. Είναι από default στο κλειδωμένο για αυτό το ζητάει. Ωραία. Το ξεκλειδώνεις από εδώ πάνω με... Από πάνω, ο κλασικός τρόπος, ναι, όπως γίνεται στα κινητά. Ωραία, για να δω. Εδώ. Οπα. Είναι το rotate, το είδα εδώ πέρα. Ωραία, on. Λοιπόν. Για ξαναξαπλώσω το. Οκ, ήμασταν εδώ. Για να το ξαπλώσουμε. Ωραία. Λοιπόν, το κρατάει κεντραρισμένο, οριζόντια. Σε λίγο θα το βάλουμε να το κρατάει κεντραρισμένο και κάθετα. Εντάξει. Έτσι. Το γυρνάμε από εδώ. Άρχοντας. Το γυρνάμε ανάποδα. Δεν το γυρνάει ανάποδα, δεν πειράζει. Και από την άλλη. Ωραία. Να πάμε παρακάτω, ή θέλετε να δούμε κάτι άλλο εδώ? Προχωράμε. Προχωράμε. Το επόμενο πράγμα που θα κάνω, για να φαίνεται έτσι, να αρχίσει να φαίνεται και ωραία, είναι να τα κεντράρω και κάθετα. Οριζόντια ήταν κεντραρισμένα, μέχρι στιγμής να τα βάλουμε και κάθετα να είναι κεντραρισμένα. Αυτό δηλαδή το εικονίδιο και τα λοιπά πρέπει να έρθει εδώ κάτω. Για να το κάνουμε αυτό, θα βάλουμε ουσιαστικά το column αυτό, επειδή το align το έχουμε ήδη, αυτό το widget θα το βάλουμε μέσα σε ένα άλλο widget, wrap with widget, που λέγεται single child scroll view. Αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ χρήσιμο control, το χρησιμοποιούμε πολύ συχνά. Αυτό που κάνει είναι να εμπεριέχει μέσα τα controls, να καταλαμβάνει ουσιαστικά όλη την οθόνη, και σε περίπτωση που τα controls που βάλουμε εδώ, ας πούμε το column widget, μπορεί να βάλουμε πάρα πολλά controls ή μπορεί να είναι ένα control το οποίο είναι πολύ μεγάλο. Αυτό ή να έχει πολλά text boxes και να μην χωράνε στην οθόνη. Αυτό αυτόματα για μας θα δημιουργήσει ένα scroll bar στην άκρη, και έτσι μπορούμε να σκρολάρουμε και την οθόνη. Αλλά και το βασικότερο, το άλλο που κάνει είναι, θα το δούμε μετά, όταν κάνουμε focus στο text box, δηλαδή όταν κάνουμε focus εδώ στο email ή στο password και εμφανίζεται εδώ το πληκτρολόγιο, αυτό που κάνει είναι να σηκώνει την οθόνη και να μας έχει πάντα σε πρώτο πλάνο το text box που είμαστε, άσχετα αν δεν χωράει, γιατί αν θα σηκωθεί εδώ το πληκτρολόγιο σε ένα κινητό, θα μας φάει κοντά τη μισή οθόνη ή το 1/3. Οπότε θέλουμε το user interface να σηκώνεται για να μπορούμε να δούμε το control που έχει focus. Αυτή όλη τη δουλειά μας την κάνει αυτό εδώ το αιώτατο control widget που λέγεται single child scroll view. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχουμε το εικονίδιο, έχουμε τον τίτλο. Θέλουμε τώρα να φτιάξουμε να έχουν κενό ανάμεσα αυτά. Ένας τρόπος αρκετά συνηθισμένος για να το κάνουμε αυτό είναι όταν έχουμε ένα εδώ column, εδώ έχουμε το image, εδώ έχουμε το text, βάζουμε εδώ άλλο ένα widget. Είναι array αυτό, έτσι, είναι array με controls αυτό. Βάζουμε ό,τι θέλουμε εδώ μέσα. Δηλαδή εγώ αν βάλω εδώ και άλλο text, πάλι δύο φορές. Αν βάλω άλλο ένα image, πάλι δύο φορές. Αν βάλω άλλο ένα, θα το βάλει τρεις φορές. Είναι ένα array από widgets. Και είναι πολύ ωραίο αυτό, γιατί μπορούμε να τα φτιάξουμε, υπάρχουν τρόποι και με κώδικα δυναμικά αυτά, τα οποία δεν θα το δούμε τώρα, αλλά είναι δυνατό σημείο του Flutter αυτό. Λοιπόν, σβήνω αυτά τα έξτρα που έβαλα.
Ενώ ανάμεσα, οπότε ανάμεσα στα δύο controls, βάζω ένα size box. Με height 80, 30, 30. Ακόμα φυσικά. Βλέπετε, έχει κάνει το κενό εδώ. Άμα το βάλω 130, ήταν ακόμα πιο μεγάλο. Και πάντα κεντραρισμένο. Λοιπόν, 30. Ας το δούμε και οριζοντίως και καθέτος. Από εδώ. Πολύ ωραία το κρατάει και κάθετα εδώ το orientation. Και οριζόντια. Και θα κάνουμε και κάτι άλλο τώρα. Έχουμε βάλει αυτά τα δύο. Επίσης ένα πολύ ωραίο χαρακτηριστικό είναι αυτό και πολύ χρήσιμο. Αν έχεις ειδικά δύο οθόνες ή έχεις συσκευές, εδώ μπορούμε φυσικά να έχουμε συνδεδεμένες και φυσικές συσκευές, Android, iOS, ό,τι θέλουμε, με USB καλώδιο. Μπορώ να ξεκινήσω ένα καινούριο debug season. Εδώ κάτω, στο VS Code, μας δείχνει τις διαθέσιμες πλατφόρμες. Έχουμε Chrome, μπορεί να κάνει compile για web, και macOS, να κάνει native compile για Mac. Ας κάνουμε ένα compile για macOS. Πάω εδώ στο play και θα πατήσω απλά το play. Βλέπετε εδώ κάτω έχω επιλέξει macOS. Εδώ το play. Λοιπόν, τώρα θα κάνει compile για εφαρμογή που τρέχει στο Mac. Για να το δούμε. Εγώ το χρησιμοποιώ αρκετές φορές αυτό, γιατί μπορώ να αλλάζω και στο οριζόντιο της διαστάσης οθόνης. Έτσι σαν να κάνω emulate κάποιες διάφορες διαστάσεις οθονών με αυτόν τον τρόπο και βλέπω πώς συμπεριφέρεται. Λοιπόν, να το. Τώρα τρέχει σε Mac. Native σαν Mac OS application. Κοιτάξτε τι ωραίο κάνω εδώ resize, τι ωραία που γίνεται align. Και έτσι και έτσι. Και μάλιστα, άμα ήταν ένα κινητό, για παράδειγμα, που ήταν με πολύ μικρή οθονούλα, μπορώ να δω ότι κάνει και grab εδώ το text. Ωραία. Αυτό που θέλω όμως είναι όταν κάνει grab το text να είναι στο κέντρο. Όπως είναι εδώ. Δηλαδή το app, βλέπετε, όταν κάνει, το κατεβάζει από κάτω, αλλά είναι κεντραρισμένο. Για να γίνει αυτό, ας το βάλω εδώ από πάνω. Για να το βλέπω και αυτό. Λοιπόν, για να γίνει αυτό, πάμε στο text box εδώ και βάζω text align και θα είναι center. Λάει από μόνο το αυτό, save. Να το. Τώρα, κοιτάξτε ένα ωραίο πράγμα που γίνεται εδώ πέρα. Θα μπορούσα να έχω φυσικές συσκευές συνδεδεμένες, 2-3 ταυτόχρονα. Θα μπορούσα να έχω εδώ πέρα και emulator και άλλο, iOS για παράδειγμα. Όταν αλλάζω κάτι, αν αλλάξω για παράδειγμα αυτό το super duper app που έγραψα, γράψω OK, πατήσω save. Κοιτάξτε, και στο Mac και στο Android τα στέλνει και στις δύο συσκευές. Και μάλιστα, μπορούμε να κάνουμε και debugging ξεχωριστά. Έχει ξεχωριστά debugging seasons, τα οποία τα βλέπουμε εδώ. Είναι αυτά τα δύο. Στο Android και στο macOS. Και άμα τρέξω και Chrome, μπορώ να κάνω compile τώρα σαν web application και να το τρέξει και στον Chrome. Θα το κάνω και αυτό έτσι απλά για να το δείτε πώς γίνεται και μετά θα συνεχίσουμε με το user interface. Τώρα κάνει compile εφαρμογής που τρέχει σε browser. Μπορεί δηλαδή να γίνει host αυτή η εφαρμογή σε ένα server και να εμφανίζει το user interface μας. Εννοείται ότι αυτό με τις αλλαγές που κάναμε, άμα εδώ αλλάξω το σβήσω αυτό και πατήσω save, πάει σε όλα, έτσι, και στο web app, και στο native εδώ το macOS application που έχουμε και στο Android παντού ταυτόχρονα. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βλέπουμε, αν είχαμε μια μεγαλύτερη οθόνη, πώς ανταποκρίνεται η εφαρμογή μας στο user interface. Λοιπόν, τα κλείνω αυτά για να προχωρήσουμε. Θα αφήσω επίτηδες εδώ το Mac, το application, πάνω σε πρώτο πλάνο, για να μπορώ να κάνω resize το window που θέλω,
για να βλέπουμε εδώ κάποια πράγματα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τώρα θέλουμε να φτιάξουμε δύο text boxes, αυτά τα δύο, το email και το password. Πώς γίνεται αυτό? Εννοείται πάλι εδώ στο column που είμαστε, κάτω από αυτό το text box, text widget, φτιάξουμε ένα form widget, έτσι λέγονται αυτά, τα οποία περιέχουν ένα παιδί, μας λέει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και εδώ θα είναι column. Κάθετα δηλαδή το ένα κάτω από το άλλο, θέλουμε να βάλουμε εδώ τα text form fields, 1-2, όταν γράφω. Text form field. Εδώ είμαστε. Λοιπόν. Θα βγάλουμε εδώ το constant, μάλλον. Okay. Βάλουμε εδώ. Ωραία. Εδώ ουσιαστικά έχουμε ένα text form field το οποίο δεν φαίνεται καλά, γιατί το background δεν μας βοηθάει. Θα το κάνουμε εμείς να φαίνεται. Λοιπόν, πάω εδώ στο Android που φαίνεται λίγο καλύτερα. Εδώ. Λοιπόν, όταν πατάω πάνω του, φαίνεται ότι έχει το πληκτρολόγιο εδώ και μπορούμε να γράψουμε. Okay. Θέλουμε να του πούμε τι στυλ θα έχει αυτό. Keyboard type. Επειδή θα είναι email αυτό που έχουμε, πεδίο, μπορούμε να του πούμε ότι ο τύπος του πληκτρολογίου, και εδώ διάφορους τύπους, αν θα είναι για τηλέφωνο, αν θα είναι για διεύθυνση, που λέμε ότι είναι email address. Όταν το λέμε αυτό, εδώ κάτω, βλέπετε εδώ το πληκτρολόγιο, από default δεν έχει το σύμβολο του email. Το έχει, αν πάμε αλλού, αν πατήσουμε, ας πούμε, στα σύμβολα. Εάν το κάνω έτσι και πατήσω save, θα μας αλλάξει το πληκτρολόγιο με αυτόν τον τρόπο. Και βάζει εδώ πέρα κάτω το email, το συμβολάκι, για να μας βοηθήσει να γράψουμε το email. Τι άλλο θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να του φτιάξουμε εδώ το background να είναι μπλε. Έτσι, να βάλουμε label, για να τα φτιάξουμε αυτά σιγά σιγά. Αυτό γίνεται με την property decoration. Λέμε ότι είναι input decoration. Και έχει ένα label που είναι email. Το βάλε εδώ πέρα πάνω, βλέπετε. Ας κλείσω το πληκτρολόγιο για να βλέπουμε καλύτερα το control εδώ. Έχει βάλει αχνά, πρέπει να φτιάξουμε και το background λίγο καλύτερα. Και θα φτιάξω εδώ το fill color, να αλλάξει το background του. Είναι τελικό με εδώ.
Okay. Όχι, κάναμε κάποιο λάθος. Μισό λεπτάκι λίγο να δω πώς αλλάζουμε το background καλύτερα. Πώς θα είναι ακόμα. Ναι, όχι. Για να κάνω ένα rebuild. Α, ναι. Πρέπει να το πω αυτό. Refield. Ναι. Για να δουλέψει το fill color, το background δηλαδή, που θέλω να το κάνω έτσι μπλε, πρέπει να του πω ότι αυτό το χρώμα εδώ, το που θα βάλω, να θέσω και το property ότι να το χρησιμοποιήσει. Οκ. Πάμε const και αυτό. Const και αυτό. Okay. Ωραία. Για να δούμε τι άλλο έχουμε να κάνουμε. Το label που φτιάξαμε. Θέλουμε να είναι άσπρο, οπότε πατάμε style. Textile. Αυτό που έγραψε ήταν για να εμφανίζονται τα γράμματα που γράφουμε μέσα με το text style εδώ. Τι χρώμα είναι τα γράμματα. Αν βάλω κάποιο άλλο χρώμα. Από εδώ. Θα τα αλλάξει. Θα τα κάνει κόκκινο, ας πούμε. Λοιπόν, εγώ θέλω άσπρο. Και έχουμε βάλει στο decoration το label που θέλουμε να γράφει email επάνω. Okay. Καλό είναι να φτιάξουμε και το label να είναι άσπρο ή μάλλον ένα χρώμα έτσι πιο έντονο. Αυτό γίνεται με το label style. Textile. Η διαλογική είναι πάλι. Textile. Color. Εγώ έχω το χρώμα που ταιριάζει από πριν εδώ σημειωμένο. Είναι το 255-81-210-42. Βλέπετε, το email τώρα εμφανίστηκε πιο ωραίο και έντονο. Όπως αυτό δηλαδή. Και όταν δεν έχει κείμενο καθόλου, εμφανίζεται μέσα και μας περιγράφει τι πεδίο είναι αυτό. Λοιπόν, ένα πράγμα που θέλω να κάνω που δεν το έχω κάνει από πριν είναι κάτω από το text αυτό, το welcome του Super Duper App, να βάλω ένα κενό όπως έχει και εδώ. Οπότε και εδώ θα κάνω const sizebox height 30 όπως ήταν και το προηγούμενο. Ωραία.
Λοιπόν, ωραία, έχουμε το ένα μας text box. Για να δω αν έχω ξεχάσει κάτι όσον αφορά τα χρώματα. Όχι. Το επόμενο πράγμα που θέλω να κάνω εδώ, για να εμφανίζεται και να είναι όπως αυτό εδώ, είναι να έχει στρογγυλεμένες γωνίες και να βάλω και τα εικονίδια, εδώ που έχει το email. Ας δούμε πώς γίνεται αυτό. Λοιπόν, είμαστε μέσα στο text form field. Του δώσαμε τι πληκτρολόγιο θα έχει, τι στυλ θα είναι, το χρώμα του δηλαδή, το decoration, δηλαδή το label που έχει από πάνω και μέσα. Εδώ μπορώ να του πω και το border που θα έχει το widget, border. Η συγκεκριμένη, επειδή είναι γύρω-γύρω, είναι outline input border. Border. Και εδώ ουσιαστικά του λέμε το radius, όλο νομίζω πρέπει να είναι, η circular, circular. Yes. Αυτό θα χρησιμοποιήσω, ναι. Τριάντα. Τι δεν του αρέσει εδώ, για να δω. Αυτό. Border. Ίσως αυτό, ναι, το cons που είχα πίσω. Okay. Λοιπόν, το σώζω. Βλέπετε τι ωραίο στρογγυλεμένο που το έκανε το text box τώρα. Αρχίζει και μοιάζει έτσι περισσότερο με αυτό εδώ. Και λείπει τώρα από εδώ, αριστερά από το email, όταν πατάμε πάνω δηλαδή, και έτσι όταν είναι, να εμφανίζεται το εικονίδιο του email, αυτό εδώ, που έχει και εδώ. Αυτό εδώ γίνεται μέσα στο decoration πάλι. Υπάρχει ένα ωραίο property που λέγεται prefix icon. Αυτό. Και το Flutter για μας εμπεριέχει όλη την βιβλιοθήκη της Google με τα εικονίδια. Η οποία μπορείτε να την δείτε εδώ. Google Flutter. Εδώ έχει για μας, έχουν φτιάξει πάρα πολλά εικονίδια που μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στις εφαρμογές μας. Πάρα πολλά. Και χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε από εδώ export, να τα βάζουμε μέσα σε assets κτλ. Πάμε δηλαδή κατευθείαν, από εδώ μπορούμε να το ψάξουμε τι θέλουμε. Άμα γράψω εδώ, ας πούμε, κάτι για σχετικά με mail. Α, βλέπω ωραία, έχει αυτό το εικονίδιο, μου αρέσει που λέγεται mail. Ή θέλω κάτι διαφορετικό. Θέλω, ας πούμε, mail address. Αυτό θα χρησιμοποιήσω. Οπότε πάω εδώ στο Flutter και γράφω στο prefix icon που ήμασταν. Icon. Χρησιμοποιώ το icons όπως χρησιμοποιούσα πριν το colors που έχει κάποια έτοιμα. Email. Email. Email address έχει.
Α, έχει mail rounded. Ωραία. Λοιπόν, βλέπετε τώρα εδώ, κατευθείαν βάζοντας αυτό, και είναι ωραία γιατί όταν βάζω το εικονίδιο επάνω, στο VS Code και εδώ, αλλά και εδώ αριστερά, μας δείχνει το εικονίδιο που έχουμε χρησιμοποιήσει εδώ, κάνει ένα preview. Και βλέπουμε έτσι, μας βοηθάει λίγο στο τι είναι αυτό εδώ το εικονίδιο. Λοιπόν, να το εικονίδιο. Ωραία. Οπότε έχουμε email, έχουμε εικονίδιο. Μπορούμε να γράψουμε. Γιάννη, πάντως ναι. το hot reload είναι εντυπωσιακό, έτσι. Δηλαδή, είναι κλασικά εύθραυστο πράγμα σε αυτά τα εργαλεία. Ειδικά αν σκεφτείς, ας πούμε, πώς δουλεύει το αντίστοιχο στις Microsoft το stack με το Maui ή το Blazor που τις μισές φορές κολλάει ή αργεί πάρα πολύ να κάνει, να φέρει τα assets και να κάνει τις αλλαγές, να τις απεικονίσει. Εδώ είναι τελείως seamless. Έχουν κάνει δηλαδή, πολύ καλή. Και από μόνο του είναι εντυπωσιακό αυτό. Πραγματικά. Έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Ένα run έχω κάνει στην αρχή. Δηλαδή, εντάξει, καμιά φορά μπορεί να γίνει κάτι, αλλά γενικά παίζει πάρα πολύ καλά και είναι αυτό που είπες, άμεση ανταπόκριση σε όλα τα properties. Και όχι μόνο στα properties του user interface, καταλαβαίνει, βάζεις μεταβλητές, φτιάχνεις καινούργιες κλάσεις. Είναι δηλαδή και στο και code hot reload έχει, όχι μόνο στο XAML που δεν ξέρω τώρα άμα έχουν βελτιώσει κάτι που έχουν τα αντίστοιχα εργαλεία με το hot reload που είπες, που αναφέρονται στο XAML νομίζω συνήθως. Άμα πειράξεις το XAML, πριν από κάνα XAML που το έχω δοκιμάσει ήταν ακόμα εύθραυστα. Ναι, και τον κώδικα νομίζω δεν τον καταλαβαίνουν. Πρέπει να κάνεις rebuild άμα αλλάξει κάτι στο κομμάτι του κώδικα. Τέλος πάντων, εδώ ναι, παίζει πάρα πολύ όμορφα. Η κώδικα καταλάβαινε, δεν ξέρω αν καταλάβαινε να φτιάξει κλάση, αλλά να αλλάζει μεταβλητές και τέτοια έπαιρνε χαμπάρι. Okay. Τα assets εντάξει, σίγουρα αυτά είναι το σχετικά εύκολο. Ναι. Και μάλιστα με πολλαπλά, έτσι. Από κάτω παίζει και το άλλο που είχα ανοιχτό. Το MacOS κάνει ταυτόχρονα build. Και βλέπεις δηλαδή και πώς φαίνεται και στο desktop μια εφαρμογή. Ενώ φτιάχνεις για το κινητό. Mm-hmm. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Ένα πράγμα που πρέπει να κάνουμε εδώ για να φαίνεται καλά και είναι και κάπως συνήθες έτσι, το λάθος που κάνουν στο σχεδιασμό μερικές φορές που κάνουμε είναι ότι πρέπει να δίνουμε άνεση έτσι, στα widgets, στα controls, να έχουν χώρο, να μην είναι σφιγμένα πολύ. Γι' αυτό βάζουμε κενά και όχι μόνο από πάνω έως κάτω, από το ένα στο επόμενο, αλλά και στο πλάι εδώ πρέπει και εδώ να έχουν αέρα. Όλα τα ωραία user interfaces και στο Android και στο iOS και σε άλλες εφαρμογές έχουν αυτό το χαρακτηριστικό, έχουν έτσι ωραία μεγάλα controls με κενά ανάμεσά τους. Δεν τα στριμώχνουν δηλαδή. Ας βάλουμε εμείς τώρα εδώ να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα, εδώ αριστερά και δεξιά, να βάλουμε αυτό το κενό. Και μετά θα συνεχίσω με το επόμενο control και με το κουμπί. Λοιπόν, ένα πρόβλημα που έχει εδώ το user interface μας είναι ότι όσο ανοίγει εδώ το desktop, άμα ήταν σε desktop ή σε ένα tablet, θα άνοιγε και το text box ή και το κουμπί από κάτω. Το οποίο δεν μας αρέσει, δεν είναι ένας σωστός τρόπος για να εμφανίζεται εδώ το user interface. Θα πρέπει να μένει, να ανοίγει μεν ως ένα σημείο, να κάνει resize, ας πούμε μέχρι κάπου εδώ, αλλά μετά να μένει κεντραρισμένο μέσα. Ας δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Ένας τρόπος, έτσι, ίσως να είναι και ο καλύτερος. Μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο, δεν ξέρω. Εγώ αυτό γνωρίζω έτσι σαν καλό τρόπο για να το κάνει κάποιος αυτό. Είναι μέσα στο build που δημιουργείται ουσιαστικά το user interface μας. Φτιάχνουμε μια μεταβλητή, θα την ονομάσω shortest size. Shortest size, η πιο μικρή πλευρά δηλαδή του κινητού ή της οθόνης, είτε ανάλογα με το orientation, γιατί αυτό αλλάζει.
Μπορεί να είναι το πάνω κάτω ή το αριστερά δεξιά, δεν έχει σημασία. Μπορεί, άλλες φορές το μικρότερο μπορεί να είναι στο κινητό, εδώ είναι το width, αλλά άμα κάποιος το έχει γυρισμένο το κινητό του έτσι, η μικρότερη διάσταση εδώ είναι το ύψος, το height. Οπότε βλέπετε στα κινητά ή στα tablets αυτά παίζουν. Γι' αυτό και πρέπει η μεταβλητή μας να προσαρμόζεται δυναμικά. Οπότε έχουμε μία μεταβλητή short site, η οποία λέμε ότι ισούται, χρησιμοποιούμε μία βιβλιοθήκη που λέγεται Media Query. Αυτό μας δίνει πληροφορίες διάφορες εδώ για το device μας. Εμάς μας ενδιαφέρει το size. Είναι πληροφορίες για την οθόνη και για άλλα πράγματα. Shortest site, την έχει έτοιμη. Μας λέει ποια πλευρά είναι η πιο μικρή. Και εμείς αυτή την πλευρά, αυτή τη μεταβλητή, θα τη χρησιμοποιήσουμε. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε ένα άλλο widget που λέγεται Constraint Box. Λοιπόν, εδώ. Εδώ έχουμε αυτό που κάνει scroll τα control μας. Οπότε, εδώ μέσα, που περιέχει όλα τα control σε αυτό το column, αυτό θα το κάνουμε wrap μέσα σε ένα widget που λέγεται constraint box. Και πρέπει να το πούμε. Έχει το constraints, πρέπει να του δώσουμε. Ωραία, constraints. Τι περιορισμούς πρέπει να έχει δηλαδή αυτό το box constraints. Είναι ένα box constraints. Θα σας πω στη συνέχεια τι είναι αυτό. Το οποίο έχει max width, το μέγιστο width που θέλουμε να έχει. Είναι. Θα έλεγα, ας πούμε, μπορεί να είναι 50. Είναι μικρό. 150. Ας το κάνω 200. Λοιπόν, τι έχει κάνει τώρα αυτό. Έχει βάλει ό,τι υπάρχει μέσα στο constraint box, ό,τι widgets, συγκεκριμένα είναι το column που περιέχει όλα αυτά που έχουμε βάλει, είναι το εικονίδιο της εφαρμογής, είναι το κείμενο και το κουμπί, και μας το έχει βάλει μέσα σε ένα box, το οποίο είναι το μέγιστο 200 pixels. Οπότε, όσο και αν κάνω resize εγώ το παράθυρο, πάντα αυτό μένει στο κέντρο και είναι με standard διαστάσεις width. Για να είναι responsive όμως, εμείς θέλουμε να εκμεταλλευτούμε τη συσκευή, δηλαδή άμα είναι τόση, θέλουμε να πάρει όλο μέχρι ένα σημείο, θέλουμε να έχει όλο το πλάτος και από ένα σημείο και μετά να μην ανοίγει παραπάνω. Για να το κάνουμε αυτό, χρησιμοποιούμε αυτή την ωραία τη μεταβλητή της shorted size. Και τι κάνουμε εδώ. Πάμε εδώ στο max width και αντί να του έχουμε μια στατική τιμή 200, του λέμε, αν το shortest side είναι μεγαλύτερο από, εγώ το έχω τσεκάρει πριν, ας πούμε, και είναι μια τιμή που βολεύει και είναι ωραία, 430 pixel, τότε, τέλος πάντων, βάλω το κάτω του στα 400. Και το κάνεις και μεγάλο. Εάν δηλαδή πάει να κάνει οικοχρήσεις πολύ, να μεγαλώσει την οθόνη, θα δείτε τι αποτέλεσμα έχει αυτό. Αλλιώς, δώσε στην οθόνη όλο το width, μείον 30 pixels για να έχει ένα border αριστερά και δεξιά. Λοιπόν, κοιτάξτε αυτό τι αποτέλεσμα είχε. Έχει δημιουργήσει εδώ, όταν την μικραίνω,
κρατάει πάντα αυτό το border αριστερά και δεξιά των 30 pixels που έχω βάλει. Δηλαδή εκτελείται αυτός ο κώδικας ουσιαστικά. Είμαστε κάτω από τα 430 pixels. Όταν όμως μεγαλώνει και περάσουμε τα 430 pixels, εδώ δηλαδή, που τα περνάμε σε width, μένει στο ίδιο μέγεθος και όσο και αν ανοίξουμε, δεν χαλάει το user interface μας και φαίνεται πολύ ωραίο και κεντραρισμένο. Έτσι. Το κάνω width, το ανοίγω, το κλείνω και άμα μικρύνει παραπάνω, κάνει πολύ ωραίο resize μέσα. Αυτό εδώ για τον φίλο μου τον Ασίμ, να το δούμε και στο Android που ήθελα να δει πώς γίνεται με το rotate. Να το. Γιάννη, δοκίμασε ναι. Να γράψεις, μπορείς να γράψεις τώρα στο πεδίο του email, εκεί που είσαι τώρα με τον κέρσορα. Ναι. Γράψε λίγο text να δούμε. Ναι. Βλέπεις ότι αυτό που κάνει το single, ουσιαστικά το single child scroll view, αυτό εδώ, είναι μόλις πάτησα το text να μας είναι σίγουρο ότι το email φαίνεται. Δηλαδή εδώ μπορώ να σκρολάρω τα πεδία ουσιαστικά. Άμα δηλαδή δεν, αν το κατεβάσω, το βλέπετε πώς κουνήθηκε η οθόνη. Ουσιαστικά μόλις πατάω εδώ στο text box, σηκώνει το text box κατά πάνω για να μπορούμε να το δούμε, γιατί η οθόνη καταλαμβάνει πάνω από το μισό το τηλέφωνο. Οπότε μόλις κάνω εδώ focus, σηκώνει πολύ ωραίο το text box για να μπορούμε να γράψουμε. Από αυτό υποφέρουν μερικές εφαρμογές. Πας να γράψεις κάτι και χάνεις το text box και το ψάχνεις. Άμα δεν ξέρω αν σας έχει τύχει, εμένα μου έχει τύχει. Λοιπόν, αυτό ήθελες να δεις, Νασίμ? Ναι, ναι, σούπερ. Ωραία, το γυρνάω εκεί που ήτανε. Ωραία. Και πάω να συνεχίσω να βάλουμε το δεύτερο text box και τα κουμπιά. Λοιπόν. Το ωραίο εδώ με το κώδικα είναι ότι μπορώ να κάνω ένα ωραίο copy αυτό το widget. Επειδή είναι array το column που τα έχει μέσα. Θα κάνω copy. Κόμμα. Μπορούσα να το έχω και σε μια μεταβλητή, αλλά θα το βάλω τώρα εδώ έτσι. Paste. Save. Οπ, άλλο ένα. Και βάζω και εδώ ένα size box ανάμεσα. Height 30 που έχουμε και τα άλλα. Βάζει και ένα ωραιότατο κενό. Και πάω τώρα, θα το κάνω και λίγο γρήγορα αυτό για να προχωρήσουμε. Αλλάζω το email από εδώ. Δεν είναι email, αλλά είναι password. Το εικονίδιο θα είναι κάτι που να συμβολίζει το password, δηλαδή lock. Okay. Lock. Έχω χρησιμοποιήσει εγώ εδώ. Το round it. Okay, αυτό. Save. Ωραία, βλέπετε εδώ έχει βάλει την κλειδαριά. Password, όταν πατάω πάνω. Να δω τι κάνει. Πολύ ωραία, βάζει από πάνω. Και όταν γράφω τώρα εδώ, γράφει κείμενο. Εμείς δεν θέλουμε να γράφει κείμενο. Πρέπει να είναι password field. Οπότε, εδώ υπάρχει ένα ωραίο property. Που λέγεται obscure εδώ. Λοιπόν, text, το βάζω true. Αυτό ουσιαστικά το property όταν το θέτουμε εδώ, ό,τι γράφουμε γίνεται πλέον password field το text box. Και ειδικά για το text box, αν δείτε εδώ, στο τελικό, έχουμε εδώ και το ματάκι
Λοιπόν, που όταν το πατάμε, εμφανίζει το... όλο το password κανονικά. Λοιπόν, επειδή έχει περάσει η ώρα αρκετά, θα φτιάξω και ένα κουμπί και τον κώδικα για το μάτι, αλλά και το validation, για το αν είναι email, αν το password είναι οι χαρακτήρες που θέλουμε, να είναι ας πούμε από 6 και πάνω, από 8 και πάνω, και κάποια άλλα πράγματα, θα τα δούμε στο part 2, για να μην γεμίσουμε με πάρα πολύ πληροφορία, ήδη είδαμε αρκετά. Οπότε, θα βάλω εδώ το εικονίδιο, το δεξί. Έχουμε εδώ το ένα το εικονίδιο, είναι το prefix icon. Το αριστερό. Το δεξί είναι suffix icon. Ίδια λογική, icon, από τη βιβλιοθήκη της. Εδώ θα βάλουμε το remove red eye, μ' αρέσει αυτό εδώ, δεν ξέρω. Βλέπετε εδώ το ματάκι που έχει βάλει δεξιά, είναι το suffix icon. Και ας φτιάξω και ένα login κουμπί. Εδώ. Κάτω από εδώ. Βάλουμε ένα κενό. Box. I30, ένα κενό δηλαδή κάτω από το password το τελευταίο. Και θα φτιάξουμε ένα button. Πώς φτιάχνουμε buttons. Θα χρησιμοποιήσουμε το widget που λέγεται Elevated Button. Λοιπόν, on pressed. Τώρα δεν θα κάνει τίποτα. Child. Τι περιέχει μέσα δηλαδή. Έχει ένα text. Και πώς λέγεται, login. Login λέγεται. Πάκι μας. Ωραία. Έφτιαξε ένα ωραίο, ασχημούτσικο λίγο, κουμπάκι, αλλά είναι ωραίο έτσι γιατί είναι στρογγυλεμένες γωνίες. Εμείς θέλουμε να πιάνει όλο το width, να είναι ίδιο, βλέπετε, να είναι πράσινο με άσπρο ωραίο το κείμενο και να πιάνει όλο το width που έχουν και τα υπόλοιπα controls. Για να γίνει αυτό, θα βάλουμε το elevated button μέσα σε ένα size box. Μέσα σε ένα size box, το έχει έτοιμο το wrapping size box και θα δώσουμε width double infinity. Λοιπόν, αυτό είναι ένα, μη σας ξενίζει, έτσι δουλεύει το Flutter εδώ, το user interface, αυτός είναι ο τρόπος του για να του πεις ότι και εμένα μου φαινόταν περίεργο στην αρχή, άπειρο, width, ok. Ουσιαστικά, επειδή αυτό βρίσκεται μέσα σε ένα άλλο widget που είναι το, εδώ πιο πάνω, το constraint box που είχαμε βάλει. Ουσιαστικά του λέμε με το width infinity ότι όσο διαθέσιμο width έχω από το parent control, θέλω να το καταλάβει, να γίνει το ίδιο δηλαδή. Οπότε με αυτό εδώ, γιατί αν του δίναμε ένα static, μια static τιμή, δεν ξέρουμε τι τιμή θα έχει στο τέλος το width, άμα του δίναμε δηλαδή 50 ή 100, οκ, okay, θα έχει ένα width 200 ή 300, αλλά όταν κάνεις μετά resize, αυτό δεν αλλάζει width, μένει το ίδιο. Γι' αυτό εδώ του δίνουμε αυτό εδώ το ωραίο, το double infinity. Παίρνει όλο το width και γίνεται responsive και ωραιότατο. Ας δούμε λίγο πώς αλλάζουν και τα χρώματα για να το κάνουμε πράσινο και με άσπρο text box. Η λογική είναι παρόμοια με τα υπόλοιπα. Δηλαδή μπαίνουμε μέσα στον κώδικα του widget, του elevated button. Εδώ έχουμε ένα ωραιότατο style. Όχι εδώ, εδώ. Ε,
Είναι τύπου button style. Βλέπουμε ότι το background color button μας θέλουμε να είναι, εδώ κοιτάξτε λίγο, το background color εδώ είναι material state property. Είναι λίγο έτσι συμπερδεύει τι τύπου είναι αυτό το background color. Αυτό που γράφουμε εδώ για να πάρει το χρώμα είναι, υπάρχουν δύο τρόποι, εγώ χρησιμοποιώ αυτό, material style property all, αυτό, all colors. Style property all colors, δεν κάνω λάθος. State. Πώς γράφετε, γιατί δεν το θυμάμαι απ' έξω. Α, μάλιστα. Θα βάζει όλο εδώ. Ωραία. Δεν θυμάμαι τη σύνταξη καλά. Στο background color, με αυτόν τον τρόπο ορίζουμε το background color, για να το κάνουμε πράσινο, και θέλουμε τώρα και το, θέλουμε και το text, το login, να γίνει άσπρο, οπότε foreground color, έχουμε εδώ στο background color, comma foreground color, με τον ίδιο τρόπο, material style property all colors.white save. Ωραία. Έγινε ένα ωραιότατο κουμπάκι εδώ πέρα. Λοιπόν, λέω να σταματήσουμε εδώ. Είμαστε ήδη μία ώρα και κάτι. Και να τα αφήσουμε τα άλλα για την επόμενη φορά. Για να τα δείτε κιόλας λίγο, όσοι θέλετε να τα δείτε. Οπότε θέλω να μου πείτε αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, κάποια διευκρίνηση, οτιδήποτε, στη διάθεσή σας είμαι. Προηγούνται οι μουσαφίριδες. Ελεύθερα, όποιος θέλει, είναι καινούργια εργαλεία αυτά. Οτιδήποτε τύπου ερώτηση. Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ κατατοπιστικός και επίσης είναι δύσκολο το να κάνεις hands-on demos. Πάντα όλο κάτι δεν θα δουλεύει. Τώρα δείχνεις ότι το έχεις κάνει αρκετές φορές και είσαι εξοικειωμένος πλέον με τα εργαλεία. Ευχαριστούμε. Σταματάω την καταγραφή και το κουβεντιάζουμε. Ας λίγο να δούμε για ερωτήσεις. Ας έχουμε λίγο μέσα. Α, okay, ωραία. Okay. Ναι. Και μετά το κλείνουμε αν υπάρχουν κάποιες. Να βοηθηθούν και άλλοι μπορεί αργότερα με αυτό. Ήδη κάποιος έγραψε ότι περιμένουν και τη συνέχεια, οπότε καλό θα ήταν και στην εισαγωγή να υποθεί ότι θα γίνει σε δύο μέρη. Και ακόμη και αν κάποιος χάσει το δεύτερο μέρος, όλα αυτά τα βιντεάκια τα ανεβάζουμε μαζεμένα στο YouTube και στο site του Συλλόγου ενημερωτικά. Και από μένα πολλά συγχαρητήρια, Γιάννη. Ήταν πολύ εντυπωσιακό αυτό που είπε και ο Γιάννης ο Δήμου, το πόσο άμεσο ήταν το response. Κάτι έκανες, χτυπούσε αμέσως.
Επίσης η δυνατότητα σε πολλές πλατφόρμες, μετά άλλαζες το πλάτος. Εγώ σκεφτόμουν τα tablet που έχουν όλα διαφορετικό μέγεθος. Τα Apple επίσης. Πολύ εντυπωσιακό εργαλείο. Και φιλικό έμοιασε. Εγώ δεν είχα ξανά δει τέλος πάντων κώδικα σε αυτό το εργαλείο, αλλά έμοιαζε φιλικό. Ναι. Είναι και λίγο θέμα συνήθειας. Η κατασκευή user interface για πολλές οθόνες, για πολλά λειτουργικά, είναι από μόνο του κάτι για να γίνει σωστά. Είναι πολύ, πολύ, είναι πολύπλοκο. Είναι χρονοβόρο. Μη περιμένουμε... Καταλήγεις να κάνεις διπλή δουλειά πολλές φορές. Πολλές φορές. Και θα έχει μια πολυπλοκότητα το εργαλείο που χρησιμοποιούμε. Αυτό δεν μπορούμε να το γλιτώσουμε. Είναι δύσκολο το αντικείμενο. Δεν είναι εύκολο. Οπότε είναι καλό να έχουμε έτσι ωραία εργαλεία, να κάνουμε έτσι τη δουλειά μας και να μην τρώμε και ώρα με το να προσπαθούμε να αποσφαλματώσουμε το ίδιο το εργαλείο, που να μην μας κουράζει δηλαδή. Αυτό που μου αρέσει εδώ είναι και ο τρόπος που γίνεται, ο declarative τρόπος, το user interface. Εγώ είμαι του κώδικα, μου αρέσει το user interface να είναι με κώδικα και όχι με designer. Γιατί έχω δουλέψει με designer παλαιότερα, υπήρχε αυτή η τάση με τα drag and drop. Και όσοι έχουν δουλέψει με τέτοια εργαλεία ξέρουν ότι βγαίνει μια καινούργια έκδοση, πας να ανοίξεις τη φόρμα σου ή κάτι άλλο, τα controls που είχες φτιάξει δεν γίνονται align όπως τα έχεις κάνει στο προηγούμενο version. Δεν έχεις καλό έλεγχο του user interface όταν στο φτιάχνει ένα εργαλείο με drag and drop. Γιατί και αυτό το εργαλείο από πίσω κώδικα θα φτιάξει. Απλά θα το φτιάξει για σένα. Τουλάχιστον εδώ μπορεί να είναι πολύπλοκο αρχικά το layout του κώδικά μας, του user interface, αλλά έχουμε απόλυτο έλεγχο στο αποτέλεσμα. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ειδικά όταν στοχεύουμε έτσι σε πολλές διαφορετικές διαστάσεις οθονών, λειτουργικών. Μπορεί να παίξει σε μια τηλεόραση, μπορεί να παίξει σε ένα browser, μπορεί να παίξει σε κινητό, στο Linux. Σε πολλές πλατφόρμες και να είναι και responsive. Μπορούμε την άλλη φορά που θα ολοκληρώσεις, Γιάννη, να έχουμε από το AI ένα request να μας φτιάξει σε Flutter το ίδιο πράγμα. Θα έχει ενδιαφέρον, μιας και είσαι τώρα hands-on, να κάτσουμε να το βάλουμε δίπλα και να κάνουμε debugging. Δεν ξέρω ποιος θα έχει την υπομονή. Νομίζω... Κοίτα, άμα κάνει το boilerplate κώδικα αυτόματα, ίσα-ίσα μας διευκολύνει να κάνουμε εμείς τα έξυπνα κομμάτια. Business logic. Αλλά, εντάξει. Θα ήθελα να το δώσω σε live demo, να το αναλάβει κάποιος. Νομίζω θα έχει και πλάκα. Γιάννη, είχες και πέρα από τα σημερινά και δεύτερο επεισόδιο που ήθελες κάποια επιπλέον ή τα καλύψαμε, αυτό δεν κατάλαβα. Ναι, έχουμε και το δεύτερο επεισόδιο. Τι θα κάνουμε στο δεύτερο? Λοιπόν, το δεύτερο είναι, επειδή στο πρώτο εδώ κάναμε μόνο το κομμάτι του user interface, στο δεύτερο θα κάνουμε λίγο validation, πώς δηλαδή ελέγχεις αν το email είναι όντως email, ώστε να βγάλει και κάποιο μήνυμα στο χρήστη ότι ξέρεις το email δεν είναι στη μορφή χαρακτήρες, παπάκι, χαρακτήρες, τελεία, domain, ας πούμε, extension. Ότι το password είναι τουλάχιστον 6 χαρακτήρες, για παράδειγμα, που είναι από 6 μέχρι 10, τι rules έχουμε. Θα δούμε δηλαδή validation, θα δούμε λίγο πώς αλλάζει το state, το οποίο είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο στο Flutter, πατώντας δηλαδή εδώ το ματάκι, πώς εμφανίζεται το password ή πώς κρύβεται και δείχνει, δηλαδή θα δούμε πώς αλλάζουν οι μεταβλητές και το user interface βάσει των κινήσεων που κάνει ο χρήστης στο user interface. Και επίσης θα δούμε και πώς συμπεριλαμβάνουμε κάποιες βιβλιοθήκες, για παράδειγμα όταν πατάς forgot your password ή create account, μπορεί να ανοίγει
αυτό το κουμπί των browser, είτε είσαι σε κινητό, είτε σε desktop, είτε οπουδήποτε, και να σε ανακατευθύνει στο site που έχεις για να κάνει άλλο κάποιος, ας πούμε, create account. Αυτά θα δείξουμε έτσι στο επόμενο επεισόδιο. Okay. Οπότε μένει να το προγραμματίσουμε και να το ανακοινώσουμε. Λογικά σε μια εβδομάδα, δύο. Ναι. Να σας κάνω και εγώ μια ερώτηση. Ναι, βέβαια. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Υπάρχει τρόπος να φτιάξουμε π.χ. το UI για το web με διαφορετικό... Να είναι διαφορετικό το UI, τέλος πάντων, για το web και διαφορετικό για το κινητό ή για το tablet. Είναι fix σε όλα το ίδιο? Υπάρχει, ναι. Υπάρχει τρόπος. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που το κάνουν αυτό. Εάν αλλάζει κάτι πολύ λίγο, για παράδειγμα μπορεί στο web, ξέρω εγώ, να μην έχει το create account, το button ή ναι, το login. Μπορείς απλά μέσα στον κώδικα, ας πούμε εδώ το login, ας πούμε δεν το έχει, λέμε τώρα. Εάν είναι κάτι μικρό, μπορείς στο ίδιο το page να βάλεις ένα flag. Για παράδειγμα εδώ, που είναι το, εδώ έχουμε το elevated button, έτσι, που είναι το login. Εάν θέλουμε να το κρύψουμε, αν κάνουμε εδώ απλά ένα... για να δω εδώ. Ναι. Έτσι. Εάν πούμε εδώ ότι if ένα condition, εάν είναι ας πούμε build για web, υπάρχει constant που σου λέει ότι είναι για web. Ναι, ναι. Το if false τώρα εδώ, επίσης, βλέπεις ότι το εξαφανίζει το control. Εδώ υπάρχει ένα constant που το ρίσκ και η web κάπως λέγεται, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Και βλέπεις άλλο κώδικα για το web, άλλο για το iOS, άλλο για το Android, αν θέλεις να κάνεις διαφορετικά πράγματα. Και αν είναι... δεν ήταν web εδώ και αυτό ήταν true δηλαδή, εμφάνισε το κουμπάκι μας. Τέλεια, φοβερό εργαλείο, φοβερό. Μπράβο. Αντίστοιχα στο main, εδώ που σηκώνει ολόκληρο το page, που μας κάνει instance του login view, μπορείς εδώ να του πεις ότι αν είναι web, άλλο login view web. Αλλιώς, και εδώ με κώδικα μπορείς να του πεις, if web, login view web, else, το login view αυτό που έχουμε, αν είναι εντελώς διαφορετικό. Ναι. Θα ήθελα να κάνω και εγώ μια ερώτηση. Ναι. Εφόσον είναι για login page, οι δυνατότητες, ας πούμε, που βλέπουμε στα κλασικά login page, εγγραφή ή σύνδεση με κάποιο Gmail account, γίνονται με χρήση βιβλιοθήκης ή με τελείως διαφορετική προσέγγιση? Γίνεται συνήθως με χρήση βιβλιοθήκης. Υπάρχει το... Ξέρετε ότι υπάρχουν τα guidelines, για παράδειγμα η Apple, το ξέρω σίγουρα, στο iOS, εάν βάλεις εγγραφή, button εγγραφής, το οποίο δεν έχει... που κάνεις δικό σου handle, σε δικό σου site, σε υποχρεώνει να έχεις και button που να λέει να κάνεις login με Apple account. Υπάρχει στο App Store Guidelines, μπορείτε να το δείτε αυτό. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τη βιβλιοθήκη, εδώ το Flutter, έχει πάρα πολλές ωραίες βιβλιοθήκες. Ας δούμε εδώ login, γιατί δεν το έχω κάνει εγώ ποτέ αυτό. Login με Google account. Τι έχει? Υπάρχει το Google Sign In. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει για αυτό για integration, δηλαδή σε βοηθάει να κάνεις sign in και authenticate, να κάνεις authenticate το χρήση δηλαδή, με το Google account. Έτσι γίνεται. Με αυτόν τον τρόπο. Ναι, δηλαδή εγώ κάπως έτσι θα το έκανα. Τέλειο, ευχαριστώ. Παρακαλώ.
Ωραία. Έχουμε καμιά άλλη ερώτηση, κάτι? Τέλεια. Σταματάω την καταγραφή. Okay.